Γεια σας Κιτσίριους, καλώς ορίσατε σε ένα καινούριο επεισόδιο Forza Horizon 5. Είμαστε εδώ με ένα BMW RX STI να κάνω το show της ζωής μου off-road στην έρημο. Τι βλέπω ρε! Έχει κοτόπουλο εδώ! Κοντές! Πρέπει να τις ξαναβάλω μέσα στο τέτοιο τώρα. Μέσα στο κλουβί. Μπείτε μέσα ρε! Μέσα! Μέσα, μέσα! Μπείτε μέσα! Πετάνε τόσο ψηλά ρε, δεν είμαστε καλά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα? Βλέπω και το σπίτι μου. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα καλύτερα Subaru που υπάρχουν στο παιχνίδι, το οποίο είναι το Subaru STI S209 του 2019, μια special edition έκδοση, η οποία, fun fact, είναι το πιο ακριβό Subaru που έχει βγει ποτέ. 2.500 σκευικά, 341 άλογα. Τετρακίνητο εννοείται. Πραγματικά παιδιά, από τα πιο όμορφα Subaru που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Μια έκδοση η οποία έχει πάρει ένα ψηλό body kit πίσω και μπροστά, με λεπτομέρειες πίσω στον περιφυλακτήρα, αεροτομή, splitter και carbon οροφή. Άλλο ένα fun fact, έβγαινε και 207 και 208 νομίζω μόνο στην Ιαπωνία, και επειδή μοσχοπούλησε, πούλησε πάρα πολύ καλά, έβγαλαν και την έκδοση του 209 S209 για την Αμερική, κοστολογώντας το στα 65.000 δολάρια, που το κάνει το πιο ακριβό Subaru που έχει δημιουργηθεί ποτέ. Εν τω μεταξύ μόνο 209 μοντέλα δημιουργήθηκαν για αυτή την έκδοση. Ωραίο ήχος! Ωραίο ήχος! Πω ρε φίλε! 341 άλογα, 447 νιουτόμετρα ροπή. Πραγματικά ένα τέρας. Πολύ βαρύ πάντως. Αν και η έκδοση αυτή είναι στα 1500 κιλά νομίζω. Γενικά τα Subaru ήταν πάντα βαριά αυτοκίνητα. 0-100 έχει κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Η με δευτέρα τερματίζει σαν 99 ρε φίλε. Βάλτε λίγο πιο μακρύ σαν 100. Έχει μακρύ κυβότιο γενικά. Να δούμε στα πόσα τερματίζει. Έχει 2.30. Άκρη. 2.30, 2.35, 2.40 πες, γιατί έχουμε συντροφές τώρα. Και όπως είμαστε, πάμε να δούμε τώρα τι βελτιώσεις παίρνει. Γιατί έχω δει πως υπάρχει μια έκδοση η οποία έτρεχε στο Greenwood, πως λέγεται, αυτό στην Αγγλία. Η οποία ήταν κοντά στα 500 άλογα, να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο. Πάμε να δούμε από εδώ. Α, μαν έχει body, παιδιά. Έχει body, γίνει βάρης κιόλας. Ναι ρε φίλε. Ωρε φίλε, δείτε μπουργιά. Αυτό είναι! Α, μάλλον θα το κάνουμε 1000 άλογα. Κινητηριακά παίρνει V8. Αφήνω μανίσιο, εννοείται, κινητήρα. Παίρνει εδώ αεροτομές του Forza. Ωρα, το βάρος είναι τεράστια η αεροτομή. Και άνευ λέει. Δες εδώ, ωραίο είναι. Αλλά θα του βάλω του βάρες, εννοείται. Ωραία. Πω, λέσω, έγινε. Λάστιχα, θα του βάλω, να του βάλω Forza Horizon ή να του βάλω Slick. Να είναι τέρμα βιδωμένο. Αν και μ' αρέσει έτσι. Ας του βάλω semi slick. Και άμα παίρνει κι άλλο, θα του βάλω slick. Ζάντα μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε για μια όμως πιο έτσι κονιόρδικη, τέτοια φάση. Μια γόρκη, μια... Α, κι αυτή λέει εδώ. Αυτή θα βάλω. 19, πάμε για 20. Ωραία. Συμπλέκτη αγωνιστικό. Σασμάν αγωνιστικό. Driveline και διαφορικό αγωνιστικό. Ωραία. Πάμε τώρα. Φρένα αγωνιστικά. Το χαμηλώσουμε τέρμα κάτω. Να δούμε στις άβρα πως είναι. Ωρε φίλε. Πω. Εδώ είσαι. Θα το κάνουμε τέρμα αγωνιστικό. Οπότε θα χρειαστεί και roll bar. Έτσι εδώ. Thank you.
Ωραία. Φίλτρο τώρα. Κόρ του μανιτάρι, φασαρία. Το μανιτάρι λέει. Αλλά η με σκούπα δίνει πιο πολλά άλογα, οπότε πάμε με σκούπα. Καμία διαφορά αυτή με αυτή. Χαλάει τον σουμπαρό ήχο. Ναι, αυτός εδώ. Αν και ο Μανίσκης δεν υπάρχει ρε. Ωραίο. Αλλά αυτός αγωνιστικό είναι, βάλτο. Αγωνιστικό είναι, κάμψε αυτό. Βάλε κάμψε αυτό, βάλε, βάλε. Αυτό θέλουμε. Ωραία. Να δούμε λίγο τα λάστιχα τώρα, επειδή πήρε άλογα. Έχει διαφορά, αλλά ξέρεις τι, μόνο και μόνο για την εμφάνιση. Άστο. Ωραίο. 100 χιλιάρικα. 731 άλογα. Τώρα θέλει ένα βάψιμο. Θέλει, αν και μου αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτό, ώρα του μαύρου είναι θηρίο πραγματικά. Και πορτοκαλί λέει, και κόκκινο λέει. Και κόκκινο λέει πολύ μάλιστα. Αλλά κόκκινο μπαρού. Ξέρω εγώ, μοιάζει πολύ σαν εύω τώρα. Ταιριάζει όμως πάρα πολύ. Το αφήνω στο δικό του. Θα βάψω τους καθρέφτες με κάρμπον και την αεροτομή. Τις ζάντες νομίζω μπορώ να τις βάψω. Μπορώ. Ω, και άσπρες λένε. Η άσπρη ζάντα λέει πάρα πολύ. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Καλύπερς κόκκινα, αλλά θα είναι έτσι εδώ στο gloss. Ωραία. Εδώ είμαστε! 20 λεπτά μετά. Πώς σας φαίνεται? Πώς σας φαίνεται? Είμαστε έτοιμοι για ανάβαση, για πίστα, ό,τι θέλεις. Ωρε φίλε! Για να το δούμε και σε αγώνα. Ωρε φίλε, είναι λέσο πραγματικά. Πω πω πω. Για να το δούμε. Είναι πολύ φιδωμένο. Πραγματικά. Είναι πολύ καλό. Απλώνει. Πολύ όμορφα. Ωραία φίλε, τους πατήσαμε κάτω όλους. Φερένα, ωραία. Μια χαρά παιδιά, πω 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 πω. Απ' τα πιο φιδωμένα αυτοκίνητα που έχω κάνει. Και δεν το έκανα και κανένα ιδιαίτερο ψηφτήσιμο. Το body kit μόνο που το έκανε έτσι, που το φάρδινε. Τα λάστιχα. Πολύ καλό. Και τους άφησα τους άλλους πολύ πίσω τώρα. Ω! Και είπα θα το χτυπήσω. Πω 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 ρε φίλε. Θέλω να δω τελική πόσο έχει τώρα. Οπότε θα πάω στον περιφερειακό. Τι γραφικά έχει ρε φίλε. Πω, πω. Σαν αληθινό είναι μερικές φορές. Κοίτα εδώ. 0-100. Μετράτε γιατί εγώ δεν μπορώ να με μετράω, δεν έχω μηχάνημα. Τρία δευτερόλεπτα.
2. Πόσα έκανα? 2,60 έτσι. Να δούμε στα πόσα θα τερματίσει τώρα. 300 πατάει. 300. Άλλη μία ταχύτητα τη θέλει. Μια 7η τη θέλει νομίζω. 3, 7. Και πάμε τώρα για το Oscar. Όχι, τι είναι. Έχω μπει σε event ρε. Άιντε. Τώρα που μπήκαμε πάμε. Έχει την δύναμη, αν δεν είχαμε λάστιχα θα πήγαινε τάπα. Έχει τη δύναμη πάντως. Τελείωσε. Καλή φάση ήταν. Ωραίο. Και το Subaru ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, είμαι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ένα αυτοκίνητο που πραγματικά θα ήθελα να έχω. Έτσι. Ακριβώς έτσι. Μακάρι κάποια στιγμή, παιδιά, να καταφέρω να έχω ένα τέτοιο. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το επεισόδιο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας, thank you, cheers. Doing me, everything is on me.